Ένα 43χρονο και μία 84χρονη έχουν μόλι ανασυρθεί νεκροί από τα συντρίμμια δύο αυτοκινήτων. Τρει άνδρε και μία γυναίκα παραλαμβάνονται από ασθενοφόρα, μαζί και ένα βρέφο 6 μηνών. Είναι λίγο μετά τι 8 το βράδυ. Στην εθνική οδό Χανίων Κισάμου επικρατεί το απόλυτο χάο. Πέντε αυτοκίνητα ενεπλάκησαν στο απίστευτο δυστύχημα που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ο οδηγός ενός BMW είναι ο μόνος που βγήκε χωρίς τραύματα και όπως είπε δεν πρόλαβε καν να αντιληφθεί τι συνέβη. Τα τρία από τα πέντε γιοταχή έχουν γίνει μια άμορφη μάζα. Μεταξύ τους σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ξεσήκωσε τους κατοίκους του Γαλατά. Για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων του δυστυχήματος κινητοποιήθηκε η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δύο ώρες μετά το απίστευτο αυτό τροχαίο δυστύχημα, η Εθνική Οδός Χανίων Κισάμου παραμένει κλειστή και στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της τροχαίας βόρειου οδικού άξονα, όπως επίσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων. Προσωπικό της τροχαίας ΒΟΑΚ επιχειρεί να καταγράψει τα πρώτα στοιχεία, διερευνώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το φοβερό τροχαίο. Από τον βαθμό παραμόρφωσης των αυτοκινήτων, εγώ τουλάχιστον συμπεραίνω ότι κάποιοι είχαν πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γιατί? Το βρέφος που επέβαινε στο Volkswagen ευτυχώς δεν έχει υποστεί το παραμικρό και στο νοσοκομείο Χανίων διακομίστηκε προληπτικά. Οι άλλοι τέσσερις τραυματίες, ένας 30χρονος Ισπανός τουρίστας, ένας 37χρονος Χανιώτης, ένας 56χρονος καθώς και ένας 48χρονος, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η άτυχη ηλικιωμένη που έχασε τη ζωή της, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Κάντε κάτι, κύριοι υπεύθυνοι, ώστε να έχουμε λιγότερα τροχεία. Βγείτε στους δρόμους, ελέγξτε, σταματήστε, πάρτε πινακίδες. Όχι μόνο ζώνη ασφαλείας, πάρτε το δίπλωμά σου. Έχουμε άλλες παραβάσεις, πιο σημαντικές, πιο ουσίας. Ο απολογισμός της εβδομάδας που πέρασε προκαλεί ανατριχύλα. Πέντε άνθρωποι έσβησαν στην άσφαλτο, οι τρεις από τους οποίους τη χθεσινή μαύρη Κυριακή. Και λίγους έχουμε. Έτσι όπως πηγαίνουμε, σας μιλάω ειλικρινά, απορώ πότε έχουμε καθημερινά 2-3 νεκρούς. Κάντε στα χανιά, βγείτε στα χανιά. Με τα μηχανάκια της κακομοίρας. Δεν είδα κανέναν να ελέγχει κανέναν. Στο χθεσινό τροχαίο δυστύχημα, μία λάθος κίνηση ενός εκ των εμπλεκομένων εκτιμάται ότι ήταν αυτή που στάθηκε μοιραία.